Πάμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου από το Σάββατο 5 Ιουνίου, σωστά, Εύη? Πολύ σωστά. Καλό σας απόγευμα. Ανοίγει και πάλι τις πύλες, ένα σύγχρονο, ένα αναγεννισμένο, έτοιμο να υποδεχτεί όλους και να μας εκπλήξει ευχάριστα. Πολύ σωστά. Το Σάββατο 5 Ιουνίου θα ανοίξει τις πύλες του μετά από αρκετούς μήνες που παρέμεινε κλειστό, αλλά δεν παρέμεινε ανενεργό, καθώς γίνονταν και γίνονται ακόμα εργασίες με σκοπό να αναβαθμιστεί, να γίνει πιο διαδραστικό και βιωματικό για τους μικρούς και μεγάλους που επιθυμούν να ανακαλύψουν ένα διαφορετικό κόσμο, αλλά αυτόν που ζούμε με μια άλλη ματιά. Πίσω μας βλέπετε εκθέματα τα οποία έχουν αναβαθμιστεί, προθήκες οι οποίες έχουν γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο και παρουσιάζονται τα εκθέματα, αλλά περισσότερες πληροφορίες και για τα σχέδια τα μελλοντικά, αλλά και αυτά που μπορούμε σήμερα να δούμε και να μοιραστούμε στην εκπομπή, θα μας πει ο κύριος Νίκος Πουλακάκης, διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας και από μένα και καλώς ήρθατε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο Πανεπιστημίο Κρήτης. Πραγματικά είναι μεγάλη η χαρά που έχουμε αυτή τη στιγμή, μια και στις 5 του μήνα θα ανοίξει ξανά τις πύλες του το Μουσείο για τους φίλους του. Πραγματικά, όπως αναφέρατε, όλη αυτή την περίοδο της καραντίνας το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας μπορεί να ήταν κλειστό ή τους περισσότερους μήνες κλειστό, αλλά γινόταν μια σημαντικότατη ανακαίνιση, ένας σημαντικότατος εξυγχρονισμός με μια χρηματοδότηση που δόθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης πάνω σε μια μουσιολογική μελέτη που ακριβώς ανακαινίζει και εξυγχρονίζει το μουσείο ώστε να το κάνει, όπως αναφέρατε, πιο βιωματικό και πιο διαδραστικό, ώστε ο επισκέπτης να μην είναι ένας απλός θεατής όλων αυτών των εκθεμάτων που θα δει κανείς μέσα εδώ στο χώρο του μουσείου, που είναι ο πλούτος σε οικοσυστήματα, σε πανίδα και σε χλωρίδα της Κρήτης, της Ελλάδας και συγκριτικά με την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά είναι μέρος αυτής της διαδικασίας, να συμμετέχει, να μπορεί να αλλάζει πράγματα, να ελέγχει το τι θα κάνει και το τι δεν θα κάνει από διαδραστικές οθόνες και χάρτες σε τρεις διαστάσεις, όπου θα μπορεί να αποτυπώνει διαφορετική πληροφορία πάνω στην Κρήτη, από το πόσο πολύ βροχή πέφτει πάνω στο νησί, πώς είναι η θερμοκρασία, κατανέμεται από τα ανατολικά προς τα δυτικά, τους διαφορετικούς τύπους οικοστημάτων, τους διαφορετικούς τύπους πετρωμάτων. Θα έχει σε λίγες μέρες, όπως είπατε, είναι και σε διαδικασία ανακαίνησης και εξυγχρονισμού, θα διαρκέσει αρκετούς μήνες ακόμα και ευελπιστούμε ότι θα γίνει και μια επιπλέον χρηματοδότηση από την πλευρά των φορέων, είτε της Περιφέρειας Κρήτης είτε οποιοδήποτε άλλο, ώστε να ανακαινιστεί πλήρως το μουσείο, για να έχει μια πολύ πολύ καλύτερη εικόνα και να παίρνει μαζί του και ένα σημαντικό μήνυμα, και το μήνυμα αυτό έχει να κάνει με τα πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον μας, όχι μόνο την κλιματική αλλαγή, τη ρήπαση, τον υπερπληθυσμό και όλα αυτά που θα οδηγήσουν σταδιακά, αν δεν λάβουμε τα μέτρα μας, στην εξαφάνιση. Κύριε Πουλακάκη, συζητούσαμε και πριν και μου είπατε το τηλέφωνο από σήμερα που ουσιαστικά ξεκίνησε να λειτουργεί το μουσείο με το προσωπικό του, δεν έχει σταματήσει να χτυπάει. Υπάρχουν άνθρωποι, πολίτες, οι οποίοι θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους να δουν το ανακαινισμένο, το ανανεωμένο μουσείο. Πώς είναι αυτοί, είναι αρκετοί, τι σας λένε καθώς μιλάνε μαζί σας? Η αλήθεια είναι ότι προς έκπληξή μας, με το που ανοίξαμε σήμερα τις πόρτες για να μπει το προσωπικό μέσα και να αρχίζει να τακτοποιεί το χώρο ώστε να γίνει επισκέψιμο από τις 5 του Ιούνιου, το τηλέφωνο δεν σταμάτησε να χτυπά από σχολεία και οικογένειες που θέλουν να κλείσουν κάποιο ραντεβού για να επισκεφτούν το μουσείο και για να δουν ακριβώς αυτά που ουσιαστικά διαφημίζουμε, τα νέα μας εκθέματα, τις νέες δράσεις που μπορούν να γίνουν στους χώρους του μουσείου. Μακάρι να πάνε τα πράγματα όπως πηγαίνουν αυτή τη στιγμή, να φύγει αυτή η περίεργη κατάσταση η οποία βιώνουμε με την πανδημία, να επανέλθουμε σε μια φυσιολογική κατάσταση, σε μια κανονικότητα που θα επιτρέψει να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, δράσεις μέσα στο μουσείο, ώστε να ικανοποιηθούν και οι επισκέπτες περισσότερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι προφανώς λαμβάνουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται λόγω της πανδημίας και αυτό βάζει κάποιους περιορισμούς και στις δράσεις που μπορούμε να κάνουμε εντός του μουσείου αυτή την περίοδο. Μάλιστα, ποιο θα βρισκόμαστε έστω. Ο χώρος ο οποίος θα προκαλέσει έτσι περισσότερη έτσι έκπληξη σε όλους μας, μόλις τον αντικρίσουμε, ποιος θα είναι, να μας αποκαλύψει κάτι? Υπάρχουν διάφορα σημεία που μπορεί κανείς να εκπλαγεί με τα νέα εκθέματα και τους νέους τρόπους που παρουσιάζονται στο μουσείο.
και στα δύο επίπεδα τα οποία ανακαινίζονται, γιατί θυμίζω το μουσείο είναι πολύ μεγάλο σε έκταση, είναι 5 διαφορετικά επίπεδα κοντά στα 6.000 τετραγωνικά μέτρα και από αυτά ανακαινίζονται περίπου τα 2.500 τετραγωνικά. Να σας πω απλά ότι μπορεί κανείς να μπει και θα δει ένα ζωντανό οικοσύστημα, θα κυκλοφορεί μέσα σε ένα τύπο υγροτόπου που θα μπορεί να συναντήσει στην Ανατολική Κρήτη, με ζωντανά φυτά, με ζωντανούς οργανισμούς που θα κινούνται ανάμεσα στον επισκέπτη, χωρίς να τα πειράζει, χωρίς να τον πειράζουν. Θα μπορεί να υπάρχουν διαδραστικοί χάρτες όπου παίζοντας ένα είδος παιχνιδιού τα παιδιά κυρίως θα μπορούν να παίρνουν πληροφορίες σχετικά με την ποικιλότητα των οικοσυστημάτων και των ζώων που υπάρχουν στην Κρήτη και αυτό να το βλέπει συγκριτικά με το τι υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα, τι υπάρχει στην υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο. Και ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου που θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η φάση της ανακαίνησης θα μπορεί να δει σε μια αίθουσα σχεδόν όλα τα ζώα και φυτά που υπάρχουν στην Κρήτη μας. Αυτό θα είναι αρκετά εντυπωσιακό. Κύριε Πουλακάκη. Οι εργασίες αυτού του έργου ξεκίνησαν πέρυσι το Φλεβάρι. Ωστόσο, διακόπηκαν λόγω της πανδημίας για 3 μήνες, γιατί και η εταιρεία που το είχε αναλάβει ήταν πληττόμενη εταιρεία από την πανδημία. Ξαναξεκίνησαν ουσιαστικά το καλοκαίρι και συνεχίζονται και θα συνεχίζονται μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα, ουσιαστικά και κατά τη διάρκεια της ξενάγησης του κάποιου επισκέπτη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, θα βλέπει και ζωντανά τις διαδικασίες ανακαίνησης, σωστά? Ακριβώς. Αυτό είναι και κάτι που θα θέλαμε να το δείξουμε στον κόσμο, να δούμε πώς φτιάχνεται ένα σύγχρονο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, να δει ακριβώς πώς θα στηθεί ένα καινούριο διόραμα. Μέσα στο καλοκαίρι θα φτιαχτεί και μια περιοχή, ένα κομμάτι του μουσείου που είναι αφιερωμένο στις ερήμους. Θα δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα ερημικό με μια καμήλα, η οποία όταν θα τοποθετηθεί θα γίνει μια ανάλογη εκδήλωση από εδώ, έτσι ώστε ο κόσμος να έρθει να δει ακριβώς πώς στείνεται ένα Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τα πρότυπα μεγάλων Μουσείων Φυσικής Ιστορίας της Ευρώπης και της Αμερικής. Και απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, έτσι? Σε όλες τις ηλικίες, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σίγουρα ένας μοναδικός χώρος και πολλά μπράβο βέβαια σε όλους τους ανθρώπους που τρέχουν αυτό το εγχείρημα και αυτή τη διαδικασία για την πυροβολή του μουσείου. Εδώ είμαστε να προβάλλουμε τις όμορφες δράσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε στο μουσείο. Να είστε καλά, με μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν,